20% θα είμαστε οι ρυθμιστές της επόμενης ημέρας. Αυτό το καταλάβει καλά και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου. Το κουμάντο που κάναν τόσα χρόνια μόνοι τους στα δύο τζάκια τελείωσε. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγωμός έρχεται για να επιβάλλει την κοινωνική ευταξία. Το κεφάλαιο θα πληρώσει. Δείχνοντας για ακόμη μία φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τα εθνικά θέματα, σε σχέση πάντα και με τις προκλήσεις που δεχόμαστε, ο Γιώργος Καρατζαφέρης γνωστοποίησε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία του για τον Ανδριάδε του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα αναγερθεί στο Παλαιό Φάληρο. Ήδη στα Σκόπια σηκώνεται ο 11ος Ανδριάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλη η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων δεν έχει άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εφέτος λοιπόν απεφάσισα και το λέω εδώ στον πύργο γνωρίζοντας την εθνική ευαισθησία, αντί να δώσω 1 εκατομμύριο στο Ταμείο Φτωχών που έδωσα πριν από 4 μήνες, έδωσα ανάλογα ποσά για να γίνει ο Ανδριάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να το βάλουμε σε ένα πολύ ωραίο σημείο στο Παλαιό Φάληρο. Η περιοδία του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στον Ομό Ηλίας ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση που είχε με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίας. Επόμενο σταθμό την επόμενη ημέρα, το Σάββατο, ακριβώς ήταν για τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, η Τρίπολη. Οι πρόορες λοιπόν εκλογές, οι κόντρες, αλλά και το μέλλον τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ήταν τα θέματα που έθεσαν δημοσιογράφοι στον κύριο Καρατζαφέρη, ζητώντας βεβαίως απαντήσεις. Δεύτερος σταθμός της περιοδίας του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ήταν ο νομός Αρκαδίας. Από την Τρίπολη, το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, εξαπέλυσε επίθεση στα δύο κόμματα ουσίας για το χειρισμό των εθνικών μας θεμάτων. Φοβούνται να θίξουν τα εθνικά θέματα. Ξέρουν ότι είναι η Αχίλλειος πτέρνα και των δύο. Γι' αυτό δεν έχει γίνει καμία ανοίξη ακόμα για το Αιγαίο, καμία για την Κύπρο. Και καμία βεβαίως για τα Σκόπια και το όνομα Μακεδονία. Καμία για ό,τι γίνεται στη Θράκη. Στη Θράκη έχουμε στην ουσία μία διείσδυση της τουρκικής κυβερνήσεως με το Τούρκο προξενείο πρωτόγνωρη. Εγώ συμβολικά για να δείξω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι υπάρχουν Έλληνες που ενδιαφέρονται και παρακολουθούν εκ του σύνεκης τα γεγονότα, απεφάσισα να είμαι υποψήφιος στον Ομό Ροδόπης. Για να καταδείξω ότι δεν μπορεί να μονοπολεί το Τούρκιο προξενείο εκεί τα πολιτικά δρόμενα και ότι η Ελλάδα έχει ιερή υποχρέωση απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου να επιβάλλει αυτή την ακριτική περιοχή η οποία είναι απολύτως προσδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνισμού. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ για τη συνεχή συγκάλυψη των σκανδάλων, με τελευταίο αυτό τη Siemens. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο που ταλάνισε τη χώρα 10 ημέρες προεκλογικές, αλλά 20 μήνανε, δεν είχε καμιά φορά για τη Siemens, λες και δεν έγινε το σκάνδαλο τη Siemens. Γιατί και το ένα και το άλλο έχουν λερωμένες τις φωλιές τους. Και λέει ο κύριος Καραμαλής, τον οποίο πράγματι σας λέω, λυπάμαι στη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται. Βρέθηκε ξαφνικά από εκεί που ήταν ο παντοδύναμος στην Ελλάδα να μην μπορεί να λέξει, ξέρω εγώ, ούτε το Μανώλη. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συνέβη στον άνθρωπο και ο καθένας, ξέρω εγώ, αν έχει ένα περίσσευμα ευαισθησίας, καταλαβαίνει την κατάδια του. Δηλαδή, το πρώτο συνέστημα που σου έρχεται είναι ένα ίκτος. Το ερώτημα είναι, ο ελληνικός λαός θέλει να πληγεί το θέμα της Siemens ή ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει ποιοι μοιράστηκαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν από τις ομολογίες των αξιωματικών της Siemens. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στις εκλογικές συνεργασίες και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εάν ο τόπος χρειαστεί, εγώ θα βοηθήσω στην ανάγκη των οποιοδήποτε, έστω να είναι η Παπαρίγα, έστω να αναστήσουν ξανά το Φλωράκι. Υποχρεούμε να το κάνω για την Ελλάδα. Αυτό το στήρο του ΚΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω με κανένα, νομίζω είναι εναντίον της δημοκρατίας. Εάν η κάλπη διατάξει να κάτσουμε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Από εκεί πέρα, άλλο τι θα βγει από την κουβέντα, να το ξεκαθαρίσω. Άλλο τι θα βγει από την κουβέντα. Εγώ, όποιος δεχτεί να στηρίξει το πρόγραμμά μου και τις αρχές μου, είμαι έτοιμος να συμπράξω. Δηλαδή, εγώ τι θέλω. Θέλω εξωτερική πολιτική από την Αθήνα και όχι από την Ουάσιγκτον, ένα θέμα. Θέλω κοινωνική ειρήνη, δηλαδή να διώξω τους μετανάστες που δεν μπορεί
χώρα, την ποσόστοση δηλαδή, το πρόγραμμα του αριστερού Λα Φοντέν στη Γερμανία, με άλλα λόγια. Και τρίτον, θέλω οικονομική πολιτική που να μην είναι για το κεφάλι της τράπεζας, για το λαό. Λίγο αργότερα, μιλώντας σε φίλους και οπαδούς του κόμματός του, ανέδειξε τόσο το ρόλο του πατριωτικού παρεμβατισμού που πρεσβεύει το κόμμα του, όσο και το ρόλο που θα διαδραματίσει το κόμμα του από την επομένη κιόλας ημέρα των εκλογών. Τα άλλα κόμματα βάζουν μπροστά το κόμμα τους, ενώ εγώ βάζω μπροστά την Ελλάδα. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι η σειρά που τα βάζεις. Όλοι είμαστε πατριώτες, αλλά υπάρχει μια σειρά. Άλλοι βάζουν τη δόξα, άλλοι βάζουν τα χρήματα. Ξέρετε πολλούς που βάζουν τα χρήματα σε πρώτη θέση. Άλλοι την τακτοποίηση των παιδιών τους και των εγγονιών τους σε πρωθυπουργίες. Εμείς βάζουμε πρώτη προτεραιότητα την πατρίδα. Ξέρουν ότι φεύγουν. Στην ουσία παράδωσαν τη χώρα στο Πασόκ. Για αυτού πρόκειται. Για πλήρη παράδοση. Και τι συμφέρει τον τόπο? Συμφέρει τον τόπο να είναι πάλι μία μονομαχία των δύο, ή συμφέρει τον τόπο να υπάρχει μία ισχυρή φωνή για να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη? Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Και πρέπει να είμαστε ενισχυμένοι, και θα βγούμε ενισχυμένοι από την κάλπη, για να μπορούμε να φωνάξουμε στη Βουλή. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα είναι στις 5 Οκτωβρίου η εγγύηση του τόπου, γιατί θα είναι ο ρυθμιστικός παράγων. Σημειώστε αυτή τη φράση. Θα είμαστε οι ρυθμιστές των εξελίξεων. Και αυτό ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Λένε ότι πηγαίνουμε για τρίτο κόμμα. Λέτε, εγώ λέω, μου χρειάζεται μία ακόμα ψήφος. Μία. Ποιον θα είναι? Μία. Οι βερμπαλισμοί του 18% έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μην μπαίνει μέσα. Δεν με ενδιαφέρει αυτά που λένε. Ότι είμαστε τρίτοι, όχι. Είμαστε πιο ισχυροί. Είμαστε πιο δυνατοί. Είμαστε πιο υπεύθυνοι. Είμαστε πιο σοβαροί. Είμαστε οι συμμέτοχοι στο πολιτικό παιχνίδι το οποίο έρχεται. Η Ελλάδα μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε προοδευτικό ρόλο. Αυτό το ρόλο θα τον παίξουμε. Θα είναι ένας ρόλος πυγμής και ουσίας, ένας ρόλος απόκρουσης των μεθοδεύσεων της νέας τάξης πραγμάτων, ένας ρόλος απέναντι στους λαθρομετανάστες και εκείνους οι οποίοι στηρίζουν τη λαθρομετανάστευση. Εδώ που είμαστε, είμαστε να υπηρετήσουμε την δημοκρατία, να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες. Αρκεί να καταλάβετε ότι ο τρόπος με τον οποίο αρμενίζει το καράβι σας πηγαίνει στα βράχια. Αυτό να καταλάβετε. Ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ωφελεί πρωτευόντως το φτωχό. Γιατί ο πλούσιος της Εκάλης, ο πλούσιος της Κηφισιάς θα στείλει το παιδί του στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Θα ανοίξει μία πόρτα για το φτωχόπεδο. Δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε την κλιματικότητα. Έχουμε μάλιστα μία διαρκώς κλιμακούμενη αύξηση του εγκλήματος, σε σημείο πλέον που αρχίζουμε να αγγίζουμε χώρες με παράδοση στο οργανωμένο έγκλημα. Για ένα Σαββατοκύριακο, για μία διανυτέρευση, πηγαίνετε να μείνετε σε ένα διαμέρισμα στον Άγιο Παντελήμωνα. Για να έχετε μία εικόνα. Γιατί ούτε εσείς στη Ραφίνα, ούτε ο κ. Παπαδόπουλος στο Καστρί, ούτε εγώ στην Αφιθέα, έχουμε την πραγματική εικόνα. Υπάρχουν περιοχές που οι πολίτες μας δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και επιτέλους να αποφασίσουμε σε αυτόν τον τόπο, κύριε Πρωθυπουργέ, ποιος κυβερνάει, ποιος αποφασίζει. Αποφασίζει η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, ή μια στρατιά δικαστών οι οποίοι έρχονται και υποκαθιστούν την κυβέρνηση. Άλλο εκτελεστική εξουσία, άλλο νομοθεξουσία, άλλο δικαστική εξουσία. Τα έχουμε μπλέξει και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο η δημοκρατία. Και δεν τολμάει ούτε τον ακόμα, ούτε το άλλο κόμμα να τραβήξει αυτιά. Για να έχετε την τόλμη να τα βάλετε με κάποια ονόματα. Και τα παραδίδω λοιπόν στα πρακτικά και ελπίζω ο κύριος Ζαγοριανός να έρθει να διαβάσει και να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο βρώμικο το παιχνίδι. Δεν μπορείτε να κάνετε εξωτερική πολιτική και ταυτόχρονα να πηγαίνετε σε πέτες και να ζητάτε το κάτι τι. Να θυμίσω τα γεγονότα του 1974.
Να θυμίσω του 1983 με την αναγνώριση από την Τουρκία τότε του Ψευδοκράτους, να θυμίσω του 1996 τις δολοφονίες του Σολομού, του Ισάχους. Εμείς έναντι αυτών τι κάνουμε? Τις καλοδεχόμαστε, τις ξεχνάμε, τις βάζουμε στον χρονοτούλαπο και λέμε ελάτε να μπείτε στην Ευρώπη. Ζητήστε, θα σας αφήσουμε να μπείτε, θα ανάψουμε το πράσινο φως, εάν μας πείτε τι γίνανε οι 1619 αγνοούμενοι, Ελληνοκύπροι και Έλληνες. Έχετε ένωση εξωματικούς. Εάν δεν μας πείτε, δεν μπαίνετε στην Ευρώπη. Ότι μοιράζεστε κάποια πράγματα με τον κύριο Παντρέου. Εσείς από τη μία πλευρά κάνατε την κουμπαριά και ο κύριος Παπαντρέου χόρεψε το ρεότερο ζεμπέκι στη ζωή του με παλαμάκια από το τζέμ. Αυτά και το ένα και το άλλο δεν προάγουν την εξωτερική πολιτική. Οι χαριετισμοί και τα χαμόγελα, τα βρύα χαμόγελα δεν είναι εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική είναι να κερδίζεις. Και σήμερα ο μόνος κερδισμένος στην περιοχή, δυστυχώς για την Ελλάδα, είναι η Τουρκία. Και διαλέξαν λοιπόν το σπίτι του σκύλου, την πάρει στη γειτονιά μας. Λοιπόν εγώ δεν Ντόπερμαν έξω από το σπίτι μου. Ούτε σε καθαρσίες την Ντόπερμαν τους θέλω. Γιατί περί αυτού πρόκειται με το Κόσοβο και με τα Σκόπια. Ας το καταλάβουν. Και αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι είναι μια γερή Τουρκία. Το διαπιστώνει αυτές τις ημέρες. Μια Τουρκία χωροφύλακα. Μια Τουρκία η οποία θα παίξει το ρόλο ανάμεσα σε Συρία και Ισραήλ. Θα παίξει το ρόλο στο Ιράκ, όπου εγώ έλεγα τροπολογία να μην έχει ανάμειξη, η Νέα Δημοκρατία ψήφιζε να έχει ανάμειξη. Οπότε λοιπόν η κυβέρνηση Δημοκρατία πώς τώρα θα πει ότι δεν με εξυπηρετεί να έχει ανάμειξη η Τουρκία στο Ιράκ, δηλαδή την καθιστά υπερδύναμη όπως θέλει ο Αμερικάνος στην περιοχή? Αυτό είναι το δράμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ότι δεν σηκώνεται ανάστημα στον Αμερικάνο. Γιατί να εμπλακούμε εμείς σε μια άγρια αντιπαλότητα σήμερα για αυτό το θέμα, που θα μας φέρει, αν θέλετε, και σε μια δυσμενή θέση στην κοινή γνώμη, και θα λέμε το απλούστατο. Να φέρετε ένα νόμο εδώ και να λέτε η πλέον διεύρυνση της Ευρώπης περνά με κύρωση από το ελληνικό υποψήφισμα και όχι από τη Βουλή. Εκεί τελειώνουν όλα. Σας άκουσα να λέτε για τη Μακεδονία. Το όνομα Μακεδονία το έχετε χωρίσει και τα δύο κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Το πρόθεμα είναι διαφορά. Πρόθεμα είναι διαφορά. Αν θα είναι Άνω, Βόρεια ή Νέα. Και ευτυχώς άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν πρέπει να έχει Αθήνα. Τρεπόμαστε για τον Αλέξανδρο. Γιατί δεν υπάρχει ένα άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλη την πρωτεύουσα? Πείτε μας για ποιο λόγο. Έχουμε τα ακριβότερα φάρμακα στην Ευρώπη. Πώς το έχουμε καταφέρει αυτό? Πώς είναι δυνατόν να είμαστε η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης και να έχουμε τα ακριβότερα φάρμακα? Μπαίνουν καπέλο επί καπέλο. Ας καταλάβουμε λοιπόν καλά ότι αν δεν αυξήσουμε τις εξαγωγές, και για να γίνουν εξαγωγές με τρόπο να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα που δεν έχουμε δυστυχώς στη βιομηχανία, πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε τη γεωργία σε ένα λογαριασμό. Τους αγρότες, τους οποίους βλέπαμε μέχρι χθες τα μπλόκα έξω, και προσπαθήσαμε πάλι με τεχνάσματα, δώστε τους κάποια λεπτά να ξαναμπούν μέσα. Ελπίδα τους δώσαμε, δρόμο ζωής τους δώσαμε, να μπορέσουμε να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα? Σας καλώ, τολμήστε στα είδη βασικής ανάγκης. Και επειδή ενδεχομένως κάποιοι από εμάς δεν ξέρουν ποια είναι τα είδη βασικής ανάγκης, πηγαίνετε μια μέρα στο Πέραμα, πηγαίνετε μια μέρα στην Αργυρούπολη, δείτε μια γυναικούλα των 70 ετών, 60 ετών, τι ψωνίζει για το σπίτι της, και στα πράγματα που θα έχει στο καλάθι βάλτε διατίμηση. Βάλτε διατίμηση όπως μπορεί η εφημερίδα και έχει την ίδια τιμή, είτε την αγοράζει στον Αστέρα ή την αγοράζει στην Ιεράπετρα. Βάλτε στο νερό διατίμηση. Βάλτε σε κάποια πράγματα τα οποία είναι τα απαραίτητα για το σπίτι, ώσπου να βρείτε τον τρόπο να παράγετε φθηνά προϊόντα. Εάν χάσετε από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ τα χρήματα που παίρνει για την ΕΡΤ, ο ελληνικός λαός θα έχει μια αναπνοή 50 με 60 ευρώ για το κάθε νοικοκυριό. Για αυτή την περίοδο της κρίσης. Και πάντα προς ενίσχυση της αγοράς, και πάντα προς ενίσχυση της αγοράς, να μειώσετε το ΦΠΑ 1%. Μειώστε το ΦΠΑ 1%. Να κινηθεί η αγορά. Θα μου πείτε θα χάσουμε 1%. Μα θα το πάρετε πίσω από την αύξηση του τζίρου της αγοράς. Καταλάβετε το. Ελέγξτε τις τράπεζες. Και μπορείτε να το κάνετε. Να συνδέσετε τα επιτόκια χορηγήσεως, τα επιτόκια που δίνονται για τις κάρτες, τα επιτόκια των τραπεζών, ευθέως με σταθερή σχέση με το επιτόκιο της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω από τόσο. Προσορίστε το πόσο θα είναι. Αλλά σταθερή σχέση. Πέφτει την Τετάρτη στις 12, πέφτει και το επιτόκιο την Τετάρτη στις 12.
και στην Ευρώπη. Και ύστερα από ένα χρόνο το θυμούνται οι τράπεζες. Πού και βρείτε τη δύναμη να σταματήσετε τις διαφημίσεις των τραπεζών. Σταματήστε. Όπως έχουμε σταματήσει το τσιγάρο. Να σταματήσουμε. Όταν ο άλλος ακούει, έλα να πάρεις 10.000 ευρώ σε 20 δευτερόλεπτα με μία απλή διαδικασία, μπαίνει στον πειρασμό. Και μετά από εκείνη την ημέρα γίνεται ήλωτας, όμοιρος της τράπεζας για όλη τη ζωή. Μην κορδεύουμε τον κόσμο. Η μόνη λύση για να βγούμε από αυτήν την κρίση είναι ο πατριωτικός παρεμβατισμός. Να μπορέσουμε να κινήσουμε τις παρτιωτικές δυνάμεις του τόπου. Να κάνουν έλεγχο, να συμμετέχουν στη δράση, στην πράξη. Δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από την ύφεση και την κρίση αν δεν ελαστικοποιηθεί το μάθημα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε σε κρίση. Μας περιμένει ή αίμα ή μελάνη. Και επειδή το μελάνη μας το αφαίρεσαν στην ΟΝΕ και κλείσαν το κτηριάκι του χολαργού το μυζικό. Και επειδή δεν έχουμε εμείς τα μελάνια, πρέπει να αναλάβουμε σοβαρές αποφάσεις. Θα πάνε να τους πείτε ξεκάθαρα ότι εμείς, ζώντας εις την περιφέρεια της Ευρώπης, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το μάστρι. Βγάλτε από τα σεντούκια και τις θηρίδες τα χρήματα της παραοικονομίας. Εάν τα χρήματα αυτά μπουν στην αγορά, θα βγούμε από την κρίση αλόβητη. Και πώς θα το κάνετε? Καταργήστε για 5 χρόνια το πόθεν έσχες. Καταργήστε για 5 χρόνια ό,τι τεκμήριο υπάρχει. Αυτός που έχει χρήματα σε ντούκι θα πάει να το κάνει σπίτι. Και αν έχει πολλά θα το κάνει βίλα. Θα δουλέψει ο εσκαφέας, θα δουλέψει ο οικοδόμος, θα δουλέψει ο μπογιατζής, θα δουλέψει ο ξυλουργός, θα δουλέψει ο σιδεράς, θα δουλέψει αυτός που λέει ψυγεία, κουζίνες, οι κουρτίνες, όλοι. Θα γυρίσει η αγορά. Βγάλτε τα μαύρα χρήματα από τα σεντούκια. Τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα. Ότι οι πληστηριασμοί αυξάνουν, είναι ντροπή για όλους μας να διαβάζεις την καθημερινή την Κυριακή και να βλέπεις μια σειρά ακίνητα να δίδονται σε εξευθυνιστικές τιμές. Αυτή είναι η μεγάλη μια διαφορά. Ότι είστε αγκαλιά με το κεφάλαιο και είμαι κόντρα με το κεφάλαιο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Με αυτό δεν μπορείτε να κόψετε μόνο ξύλο, αλλά οτιδήποτε υλικό. Αδιαφορώντας για το σχήμα που κόβουμε. Αδιαφορώντας και για την κατεύθυνση που κόβουμε. Και μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και μία λεπίδα από διαμάντι μαζί με το πριόνι. Ακριβώς.